βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα στα πλαίσια της 24ωρης απεργίας που προκηρύξαμε. Αποκινούμε το Συνδικάτο Μετάλλου και το Σωματείο των Αυτοσυλλογών μετά το τραγικό δυστύχημα, το εργοδοτικό έγκλημα το οποίο είχαμε χτες στη δεξαμενή εδώ πέρα του περάματος. Ένα έγκλημα το οποίο πραγματικά χωρίς να λέμε ότι ήμασταν κασάνδρες κακών γεγονότων, το βλέπαμε να έρχεται με την εντατικοποίηση της δουλειάς η οποία υπάρχει, με την πίεση, με την μη τήρηση των μέτρων προστασίας σε όλους τους χώρους εργασίας. Είχαμε το τραγικό αυτό αποτέλεσμα με το έγκλημα αυτό. Πραγματικά δηλαδή, όλο το προηγούμενο διάστημα και τις συγκεντρώσεις πρωινές οι οποίες κάναμε και τις ανακοινώσεις οι οποίες μιλάγαμε για τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να υπάρχουν και είναι το πρώτο και το κύριο σε όλους τους χώρους εργασίας, όλοι τους μας γράψανε κανονικά. Σήμερα, από χτες μάλλον και σήμερα, μας θυμηθήκανε και τα κανάλια, τα οποία το προηγούμενο διάστημα και με τις ανακοινώσεις που βγάζαμε για τα μικρά και τα μεγάλα κυκλώματα τα οποία γινόντουσαν, όπως και απέναντι στο Σπανόπουλο την περασμένη Παρασκευή, δεν λένε κουβέντα. Δεν λένε κουβέντα γιατί δεν πουλάει. Αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς σήμερα εδώ πέρα, δεν έχουμε μόνο να θρηνήσουμε τον συνάδελφο τον οποίο χάσαμε και τους άλλους δύο τραυματίες, είναι το θυμό αυτό να τον μετατρέψουμε σε οργή, με όλο το πλαίσιο το οποίο έχουμε τα σωματεία μας, και να μπορέσουμε να το ανατρέψουμε όλο αυτό το κομμάτι. Δεν θα μείνουμε ούτε με σταυρωμένα χέρια, ούτε θα κάτσουμε και θα μυριολατρήσουμε μπροστά σε αυτό που βρεθήκαμε αντιμετωπίσει χθες.